Κάτι που δεν λαμβάνει υπόψη αυτή η πρόταση της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, που εμείς το θεωρούμε μεγάλο λάθος. Είναι η ιδιωτική ασφάλιση. Το ασφαλιστικό, κατά τη δική μας άποψη του ποταμιού, θα πρέπει να στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Στις εισφορές εργοδοτών εργαζομένων, στην ιδιωτική ασφάλιση, που εδώ πια εξαφανίζεται, και βεβαίως στη συμμετοχή του κράτους. Η ιδιωτική ασφάλιση εδώ είναι εξαφανισμένη στην Ελλάδα. Και είναι ένα μεγάλο λάθος. Τι εννοείται η ιδιωτική ασφάλιση, να μπορείς, δηλαδή κάποιος που έχει αυτό το μισθό αυτή τη στιγμή θα έχει, να επιλέξει πού θα ασφαλιστεί. Να μην επιλέξει να ασφαλιστεί στο ΙΚΑ και να κάνει την ιδιωτική του ασφάλιση. Και αντιστοίχως βεβαίως να απαλλάσσεται από τις εισφορές που του καταλογίζονται. Αυτό είναι κάτι που το κάνουν σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες και τις λιγότερο. Στη Μεγάλη Βρετανία γίνεται. Το κάνουν και στον Καναδά. Εγώ δεν κατάλαβα τι συμφωνία έκαναν και πού θα βρούνε και 1% να δίνουν επιπλέον, παίρνοντας αέρα από την άλλη μεριά χθες από τον κύριο Τσίπρα. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η συμφωνία πολιτικά, δεν σας κρύβω, γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα. Και δεν μπορεί, αυτοί δεν είναι κουτί άνθρωποι. Μια κουβέντα και...